αναφέρεστε είναι από το πλοίο Βυζάντιο, το δεξαμενό πλοίο Βυζάντιο, όπου περισυνέλεξε, είδε ένα κυβέρνητο σκάφος με 230 επιβαίνοντες, αυτό που λέμε μετανάστες, λάθρομετανάστες, και βρισκόταν σε κίνδυνο και τους περισυνέλεξε, τους διέσωσε και τους αποβίβασε στην πλησιέστερη χώρα. Είναι το δεύτερο περιστατικό και πριν περίπου ένα μήνα είχαμε άλλο ένα τέτοιο στη Μεσόγειο με το πλοίο Προτέας του Μιλουτσάκου. Οι Έλληνες ναυτικοί, οι Έλληνες καπετάνοι, πραγματικά εφορούνται από τέτοιες ευαισθησίες και είναι πάρα πολύ τακτικό φαινόμενο, όχι μόνο στη Μεσόγειο, αλλά και στον Ατλαντικό και στους ωκεανούς. Οι Έλληνες πάντοτε σε τέτοιες κρίσιμες ώρες ναυτικοί μας να σταματούν με κάθε με όλες τις καιρικές συνθήκες, τις πιο δυσμενείς ακόμα, για να περισυλλέξουν ανθρώπους που κινδυνεύουν στη θάλασσα. Είναι η κουλτούρα μας, είναι η κουλτούρα του Έλληνα ναυτικού. Αλλά θα ήθελα να σημειώσω, για να είμαι δίκαιος, είναι πραγματικά και οι οδηγίες που έχουν από τον καπετάνιο, τον Τζάκο. Γι' αυτό τονίζω τον καπετάνιο. Έχει περάσει, ξέρει τι σημαίνει κίνδυνο στη θάλασσα, γι' αυτό η εντολή που έχει δώσει στα πληρώματά του, στους καπετάνιους του, είναι ότι σε καμία περίπτωση, όπου και να βρίσκεστε, εάν είναι εφικτό, εάν προλαβαίνετε, τρέξτε να βοηθήσετε τον κόσμο που κινδυνεύει. Είναι ένα στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα και του ιδρυτή και του επιχειρηματία Τσάκου, βεβαίως του ναυτικού Τσάκου και των Ελλήνων ναυτικών. Το τονίζω. Ο Έλληνας ναυτικός διαφέρει από τους άλλους όλου του κόσμου. Είναι λίγο υπερβολικό, είναι κάτι που ευλογεί τα γένια μας, αλλά αυτή είναι η